Η εικόνα που διαμορφώνει η κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία για τους Ρωμά είναι απόλυτος εμπεγμός. Η παρέμβασή μας εδώ αποδεικνύει και διαπιστώνει ότι η κοινότητά τους έχει οργανωμένους φορείς στον οικισμό, με τα σωματεία τους, με τα συλλογικά όργανα και την ομοσπονδία τους, έχουν καταρτήσει στην κυριολεξία στρατηγικό σχέδιο για να βγει η κοινότητα των Ρωμά από την ανέχεια και την εξαθλίωση. Τα κονδύλια που χρειάζονται και απαιτούνται είναι στην κυριολεξία ψίχουλα και πρέπει σήμερα κιόλας κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν αυτά τα κονδύλια, γιατί σε σχέση με την στέγαση, την ίδρυυση, την αποχέτευση, την παιδεία με νηπιαγωγείο, όχι όπως τώρα με δυνατότητα 30 ατόμων λιόμενο για 100 παιδιά, όταν δημιουργούνται δηλαδή όλες οι προϋποθέσεις να μην μπορέσουν τα παιδιά να εξασφαλίσουν την εκπαίδευσή τους με προοπτική, και από την άλλη πλευρά μηχανισμοί κρατικοί και της καταστολής τσακίζουν, τους πνίγουν στην κυριολεξία με το κυνήγι, όταν δεν τους είναι άδειες για δραστηριότητες, δεν τους εξασφαλίζουν εργασία και τους κυνηγάνε και τους βαράνε στο κεφάλι με εξοντωτικά πρόστιμα, για να μην μπορεί κανένας να έχει καμία άλλη διέξοδο εκτός από τις παραβατικές πράξεις. Στην κυριολεξία αυτό μπορεί να αλλάξει σήμερα κιόλας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα δώσει όλες τις δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, Βουλή, Περιφέρεια, Δήμο, για να δημιουργηθούν η πίεση και από το εργατικό λαϊκό κίνημα να λυθούν άμεσα τα ζητήματα.